Η ασκητική ζωή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι το λένε. Και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Οι ενορίες, λέει, θα πρέπει να γίνουν ασκητικά κέντρα. Οι ιερείς δηλαδή να διδάσκουν στο λαό την άσκηση. Αλλά για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε ασκητές ιερείς. Μακάρι. Γιατί χωρίς την άσκηση, την νηστεία και λοιπά, την όλη κακοπάθεια, δεν φεύγει το πάθος, δεν φεύγουν τα πάθη, δεν φεύγει ο διάβολος. Ε? Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημίαν προσευχή και νηστεία, είπε ο Κύριος. Και λέει και κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Είναι καταπληκτικός Άγιος και πολύ έτσι συμπυκνωμένα τα λέει με μία φράση. Κοιτάξτε τι λέει. Είπαμε, ο εχθρός μας είναι η αμαρτία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όποιος είναι σκλάβος, όποιος κάνει την αμαρτία είναι σκλάβος. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ελεύθερος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, τι είναι αυτό που μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Προσέξτε, είναι μια καταπληκτική φράση. Κακοπάθεια και ταπείνωση ελευθερώνουν τον άνθρωπο από όλα τα πάθη, από όλες τις αμαρτίες. Η μεν κακοπάθεια από τη σωματική αμαρτία, η δε ταπείνωση από την ψυχική. Βλέπετε, με μία φράση μας τα λέει όλα. Θες να ελευθερωθείς από αυτόν που σε σκλαβώνει, από το μαύρο αφεντικό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που μας κάνει τη ζωή μας μαύρη. Αυτός μας κάνει τη ζωή μας μαύρη. Δεν φταίει το έμφυα, δεν ξέρω τι άλλο, το δουνουτού, η πολιτική. Το μαύρο αφεντικό φταίει. Λοιπόν, θέλεις να φύγεις, σου λέει ο Άγιος Μάξιμος. Δύο πράγματα. Αγάπησε την κακοπάθεια και αγάπησε την ταπείνωση. Πώς θα φύγουν τα σωματικά, τα σαρκικά πάθη που βασανίζουν τους ανθρώπους σήμερα. Πάρα πολύ βασανίζουν οι άνθρωποι τα σαρκικά πάθη. Άμα δεν κάνει λίγο νηστεία το παιδί, λίγο ασκητική προσπάθεια. Τρώει, κοιμάται. Όλη την ημέρα στο διαδίκτυο, τι θα κάνει μετά, πού θα ξεσπάσει η σάρκα μετά, θα φουντώσουν τα σαρκικά πάθη. Το γένος αυτό δεν φεύγει παρά με νηστεία και προσευχή. Και η ταπείνωση, πώς θα φύγει η περηφάνεια, πώς θα φύγει η κατάκριση, το θάψιμο που λέμε ο ένας θάβει τον άλλον, και τόσο πολύ δυσκολευόμαστε και σε αυτό το αμάρτημα και εμείς οι χριστιανοί που πάμε στην Εκκλησία, αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Οπότε το πρόβλημα τώρα, αν θέλετε, της ελευθερίας, μετατίθεται στο πώς θα κάνουμε τη σωστή αυτή αγωγή στον εαυτό μας. Αξίζει να το ερευνήσουμε, γιατί είναι κέριο θέμα. Ποιος δεν θέλει να είναι ελεύθερος? Η ελευθερία, ξέρετε, είναι ένα δώρο που μας το έδωσε ο Θεός. Είναι το λεγόμενο αυτεξούσιο. Και όλοι οι άνθρωποι το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά μας έχει πλανήσει ο διάβολος και αντί να αναζητήσουμε την ελευθερία στον περιορισμό, τον καλό που μας βάζει ο Χριστός, την αναζητούμε εκεί που λέει ο διάβολος, που δεν υπάρχει. Γιατί για να γίνεις αληθινά ελεύθερος, πρέπει να σφίξεις τον εαυτό σου. Πρέπει να καθαριστείς. Πότε καθαρίζεται το νερό? Όταν περάσει μέσα από πολύ λεπτούς ιθμούς. Λέμε διυλιστήρια. Τι είναι τα διυλιστήρια? Είναι πολύ λεπτές τρύπες, σωλήνες, πολύ μικροί, τριχοειδείς αν θέλετε, που περνάει από εκεί μέσα το καθαρό νερό ή το καθαρό πετρέλαιο, ό,τι θέλουμε να καθαρίσουμε. Αν δεν σφίξεις τον εαυτό σου, αν δεν τον περιορίσεις, αν δεν τον διυλίσεις, δεν μπορείς να καθαριστείς. Και αν δεν καθαριστείς από τα πάθη, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος. Γιατί είπαμε, ο δούλος των παθών είναι, αυτός που κάνει, ενεργεί τα πάθη, είναι δούλος, είναι σκλάβος. Οποιών την αμαρτία, δούλος της αμαρτίας.